Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το τμήμα ποιοτικού και φυτοϊγειονομικού ελέγχου της Δύσης Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Περιφερειακή Ενότητα Σερών για την χρήση φυτοφαρμάκων. Όπως τονίζουν οι γεωπόνοι του τμήματος, την περασμένη χρονιά παρουσιάστηκε αυξημένη χρήση παράνομων φυτοφαρμάκων. Δυστυχώς κάθε χρόνο έχουμε αύξηση των περιπτώσεων που φέρνουν γεωργικά φάρμακα, κυρίως από τη Βουλγαρία, τα οποία βέβαια το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι μόνο βουλγάρικα, είναι και τουρκικά, είναι δηλαδή γεωργικά φάρμακα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με τον κύριο Λαγούδα, οι αγρότες μπορούν εύκολα να διακρίνουν αν ένα φυτοφάρμακο είναι παράνομο ή νόμιμο. Διακρίνει καταρχήν, δεν υπάρχει, η ετικέτα δεν είναι στην ελληνική γλώσσα. Έτσι. Οπότε για πολλούς που, δηλαδή στο 2017 είχαμε 12 περιπτώσεις που είχαν στην κατοχή τους γεωργικά φάρμακα από τη Βουλγαρία, εν γνώση τους τα χρησιμοποίησαν γιατί η ετικέτα είναι στα βουλγάρικα ή στα τουρκικά. Έτσι, η νομοθεσία λέει ότι τα γεωργικά φάρμακα φέρουν ετικέτα που είναι στην ελληνική γλώσσα, φέρουν την άδεια του Ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και όλες οι πληροφορίες που δίνει η ετικέτα είναι στα ελληνικά. Η νομοθεσία προβλέπει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις με τα πρόστιμα να είναι ιδιαίτερα τσουχτερά. Τρέχει η διαδικασία του αυτοφόρου, που σημαίνει δέσμευση του αυτοκινήτου, των προϊόντων που υπάρχουν στο αυτοκίνητο. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, σύμφωνα με τον νόμο 4036, διοικητικές κυρώσεις, δηλαδή πρόστιμο, χρηματικό και ποινικό. Υψηλά πρόστιμα, τα οποία σύμφωνα με νομοθεσία ξεκινούν από 1.000 ευρώ μέχρι 30.000 ευρώ. Και συνήθως από ό,τι βλέπουμε με τις τελευταίες αποφάσεις που μας έρχονται από τα πρόστιμα τα βάζει το Υπουργείο, εμείς κάνουμε όλη τη διαδικασία, τα πρόστιμα τα βάζει το Υπουργείο, ξεκινάνε ας πούμε από 2.000-2.500 και πάνω. Πέρα από όλα αυτά όμως υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι και για τις καλλιέργειες. Προφανώς υπάρχει πρόβλημα για την παραγωγή, γιατί το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι δεν είναι ελεγμένα τα συγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα. Στο παρελθόν έχουμε περιπτώσεις που τα γεωργικά φάρμακα, τα παράνομα ήταν νοθευμένα, δηλαδή άλλη δραστική ουσία γράφαν έξω έτσι, και άλλα ήταν στο εσωτερικό, στο περιεχόμενο. Υπήρχαν προβλήματα φυτοτοξικότητας σε καλλιέργειες που χρησιμοποιήθηκαν. Ό,τι αυτό συνεπάγεται για τον ίδιο το χρήστη, για το περιβάλλον και για την ίδια καλλιέργεια φυσικά και ό,τι αυτό μπορεί να ακολουθεί μέχρι την κατανάλωση. Τέλος, ο ίδιος δίνει και ορισμένες συμβουλές προς αγρότες. Τους αγρότες συμβουλεύουμε να προμηθεύουν τα γεωργικά φάρμακα καταρχήν στην Ελλάδα. Διακινούνται, εμπορεύονται μόνο από τα καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, είτε είναι ιδιωτικές εταιρείες είτε είναι συνεταιρισμοί. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προμηθεύονται τα φάρμακα από τους γεωπόνους, τα καταστήματα και φυσικά από τους εμπόρους τους συγκεκριμένους δέχονται και τις συμβουλές και την υποστήριξη των καλλιεργειών τους για ό,τι προβλήματα έχουν, οπότε δεν έχει νόημα να προμηθευτούν από κάπου αλλού.